Στην εκπομπή μας έχουμε την ευκαιρία να δούμε και δύο αριστούχους μαθητές από την περιοχή της Ναυπάκτου. Παιδιά που πραγματικά σάρωσαν, γιατί τα αποτελέσματά τους ήταν εξαιρετικά. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Καρακώστα, τον οποίο τον έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Δημήτρη, εντάξει, το μήνυμα που έχεις δώσει σε όλα τα παιδιά είναι τόσο μεγάλο και τόσο δυνατό, θα τα πούμε και σε λίγο. Και δίπλα του η Ασημίνα Ζέτου, επίσης αριστούχος μαθήτρια. Ευχαριστούμε και τους δύο που είσαστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Ασημίνα, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από τον Δημήτρη, ο οποίος... Δημήτρη, πέρασες μια... Τι να πω, μια χρονιά ίσως από τις... δεν μπορώ να φανταστώ κάτι χειρότερο να συμβεί. Έχασες και τους δύο σου γονείς από κορονοϊό, όμως δεν το έβαλες κάτω. Θέλω να μου μιλήσεις γι' αυτό, από πού άντλησες δύναμη και πώς κατάφερες να κάνεις αυτό το τεράστιο δώρο στη μνήμη τους. Η δύναμη μου σίγουρα προήλθηκε από όσα είχαν κάνει οι γονείς μου στα χρόνια για μένα, αλλά και από τη στήριξη που πήρα από τα αδέρφια μου που ήταν ακόμα στο σπίτι μου, βοηθούσαν την οικογένειά μου, ακόμα και τα παιδιά, τους φίλους μου, ανθρώπους να σημείνουν για παράδειγμα, που όλοι περάσαμε δύσκολη αλήθεια, όλη στην οικογένειά μου. Αλλά κάπως μαζευτήκαμε όλοι μαζί και βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον για να πετύχουμε όλους τους στόχους μας. Δημήτρη, όταν χάνουμε έναν άνθρωπο από τη ζωή μας είναι τραγικό, πόσο μάλλον τους γονείς μας. Εσύ πώς έβαλες την ισορροπία στη ζωή σου και έμεινες πιστός στο πρόγραμμά σου, αυτό που είπες οι φίλοι σου, δηλαδή τι σου έλεγαν όλο αυτό το διάστημα? Βασικά αυτό που πίστευα εγώ και μου έλεγαν και πολλοί στο περιβάλλον μου είναι ότι ο καλύτερος τρόπος και για να τιμήσω τους γονείς μου, αλλά και το ίδιο με τον εαυτό, γιατί βασικά και εγώ αυτό, αυτό ήθελα, παρότι ορισμένες στιγμές ίσως να μην μπορούσα να το καταλάβω εκείνη τη στιγμή λόγω θλίψης, λόγω όλων όσων είχαν συμβεί, ήταν να συνεχίσω να προσπαθώ να πετύχω αυτό που ήθελα, να μπω στη σχολή που ήθελα και ουσιαστικά απλά να είμαι ευχαριστημένος. Αυτό θα ήθελα και εκείνη, αυτό θα ήθελα και εγώ και όλοι όσοι γύρω μου. Τι επέλεξες, νομίζω διαλέγεις την ιατρική, τι σημαίνει αυτό? Αυτό τι σημαίνει, ήταν ένα στόχο ζωής ή σε επηρέασε και όλο αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια στην κατεύθυνση που διαλέγεις? Ήταν συνδυασμός σίγουρα, πάντα ήταν ένα από τα παιδιά που με ενδιέφερε και το είχα στο μυαλό μου και οι τελευταίες εξελίξεις και γενικά με την πανδημία και ειδικά για τους γονείς μου με όθησαν περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση. Δημήτρη, σε πήρε τηλέφωνο και ο Πρωθυπουργός, νομίζω όμως και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι ακριβώς. Πήραν και οι δύο να με συγχαρούν για την επιτυχία μου, να μου ευχηθούν να περάσω τη σχολή που θέλω. Σε κάλεσαν και στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα πας? Σκέφτομαι να πάω, ναι. Έχουν κάνει μια εκδήλωση, μου είπε η κυρία Πρόεδρος και με κάλεσε και εκεί. 24 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, θα είσαι εκεί. Τι πιστεύεις ότι δίνει αυτό, Δημήτρη, στα παιδιά της δικής σου έτσι, γενιάς? Αν έδινες ένα μάθημα, γιατί πραγματικά έχουμε διαβάσει τόσο πολλά για σένα και χαίρομαι που σε έχω εδώ να σε ρωτήσω. Πώς αισθάνεσαι όταν λένε ότι ο Δημήτρης από την Ναύπακτο είναι πρότυπο ή δίνει μάθημα ζωής? Μέσα σου το αισθάνεσαι αυτό? Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος. Αλήθεια, μακάρι να το πετύχω. Αυτό έχω να πω. Μακάρι όντως κάποιος να εμπνευστεί από μένα και να συνεχίσει αυτό στον αγώνα του, να με θεωρεί πρότυπο, οτιδήποτε. Δεν ξέρω. Με οποιοδήποτε τρόπο να βοηθήσω κάποιον, είμαι ευχαριστημένος. Λοιπόν, πάμε τώρα στους ανθρώπους και που σε στήριξαν, αλλά που και βέβαια, Ασημίνα, νομίζω εσύ είσαι πρώτη σε όλη την ναυπακτία όσον αφορά το αποτέλεσμα, αν δεν κάνω λάθος. Πόσα μόρια κατάφερες να συγκεντρώσεις? Κατάφερα να συγκεντρώσω 18.734. Πολύ ωραία και συγχαρητήρια και σε σένα. Πόσο δύσκολο να πιάσεις τέτοιες βαθμολογίες μέσα σε αυτή τη χρονιά με την τηλεκπαίδευση και με όλα όσα ζήσαμε? Ήταν αρκετά δύσκολο και το θετικό είναι ότι βγήκαμε όλοι νικητές, γιατί ήταν προφανώς πολύ δύσκολο για τον Δημήτρη, αλλά και για όλους μας ήταν εξαιρετικά δυσμενής η κατάσταση. Ωστόσο, όλοι βγήκαμε νικητές, δηλαδή όσο άτομα περάσαμε αυτή τη δοκιμασία, συγκεντρώσαμε άλλο πολύ ψηλή βαθμολογία.
Αυτό δείχνει πάρα πολλά για το πόσο δεμένοι είστε σαν παρέα. Σας βλέπω έτσι και δίπλα-δίπλα και καταλαβαίνω αυτό που είπε και ο Δημήτρης πριν για το στήριγμα, έτσι ο ένας στον άλλον. Διαβάζατε και μαζί. Το λέω γιατί εγώ θυμάμαι τα δικά μου χρόνια που με βοήθησε και εμένα μια φίλη μου, με έβαλε σε πρόγραμμα έτσι και διαβάζαμε παρέα. Ήμασταν μαζί στα περισσότερα μαθήματα στο φροντιστήριο και στο σχολείο. Οπότε υπήρχε αυτός ο υγιής συναγωνισμός. Δηλαδή ο καθένας έκανε καλύτερο τον άλλο με τον τρόπο του. Αυτό είναι το πιο ωραίο μήνυμα, ο υγιής συναγωνισμός, όχι ανταγωνισμός. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι ένας θα φάει τη θέση του άλλου στο πανεπιστήμιο. Μαζί όλοι ανεβαίνουμε και νομίζω ότι αυτό μόνο καλά αποτελέσματα φέρνει. Πώς αισθάνθηκες εσύ, Ασημίνα, για την επιτυχία του Δημήτρη σε μια τόσο δύσκολη χρονιά για τον ίδιο? Αισθάνθηκα περισσότερο περήφανη από ότι ήμουν για τον εαυτό μου για την επιτυχία του Δημήτρη. Πραγματικά ήξερα, πίστευα στον Δημήτρη εξ αρχής. Δηλαδή, πέρα από την προσπάθεια που είχε καταβάλει, ήταν και πανέξυπνος όλα τα χρόνια που τον γνωρίζω. Οπότε ήταν αναμενόμενη η επιτυχία του. Δημήτρη, κοκκινίζεις, εγώ βλέπω. γιατί τα ακούς έτσι και από την Ασημίνα δίπλα σου, ένα κορίτσι γεμάτο ζωή και τα λοιπά, και πραγματικά χαίρεσαι, το καταλαβαίνω. Τα αδέρφια σου τι σου είπαν για αυτή την επιτυχία, έτσι όταν ήρθε το SMS? Ήταν και αυτά πολύ χαρούμενοι για την επιτυχία μου. Σίγουρα όλη η οικογένεια το περίμενε, γιατί όλοι με στήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια. Επομένως, ήταν σαν όλοι να ικανοποιήθηκαν αυτό, σαν να ήταν ένα δώρο προς όλους μας που αντάμεσα στην προσπάθειά μας, γιατί παρόλα αυτά δεν έκανε τη δικιά μου προσπάθεια, όμως ήταν και αυτή δίπλα μου συνέχεια, με στήριζαν, με βοηθούσαν όποτε χρειαζόταν. Οπότε και αυτοί πολύ περήφανοι για την επιτυχία σου και είναι απολύτως λογικό. Και τα αδέρφια σου, να πούμε ότι έχουν περάσει σε πανεπιστημιακές σχολές, οπότε μπόρεσαν να σε στηρίξουν και έτσι δίνοντάς σου και αυτή το παράδειγμα για τη συνέχεια. Σίγουρα, γιατί ήξεραν και αυτοί, είχαν περάσει και αυτοί από αυτή τη διαδικασία, οπότε ήξεραν πώς πρέπει να βοηθήσουν, τι πρέπει να κάνουν, πότε πρέπει να επεμβούν, τι πρέπει να μου συμβουλέψουν. Και γενικά, χωρίς ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο, ίσως και ακατόρθωτα, δεν ξέρω. Δίπλα σου τη μέρα των Πανελλαδικών, δηλαδή τύπου. Τι να σου πω, τα πιο απλά, αυτό που φαντάζομαι, τι να πω, τα άλλα τα παιδιά το έχουν δεδομένο ότι θα τους ξυπνήσει η μαμά τους και θα τους φτιάξει ένα χυμό και θα πάνε μαζί. Εσένα σου έλειψαν αυτά τα δεδομένα, ποιος ήταν δίπλα σου αυτές τις μέρες? Είχα άτομα δίπλα μου της οικογένειάς μου, τα αδέρφια μου, αδερφούς των γονιών μου επίσης. Ήταν, δηλαδή, όλοι προσπάθησαν να βοηθήσουν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ κιόλας, γιατί θα ήταν πιστεύω πολύ δύσκολα διαφορετικά. Θα υπήρχε ένα κενό. Καταλαβαίνω ότι γίνατε μια γροθιά όλοι, συγγενείς, φίλοι, όλοι εκεί στην περιοχή, και πραγματικά και μόνο που σας βλέπω τώρα εσάς τους δύο δίπλα-δίπλα και τόσο έτσι αγαπημένους, καταλαβαίνω ότι σε στήριξαν όλοι όσοι ήταν δίπλα σου. Μπράβο και σε σένα Δημήτρη, μπράβο όμως και σε σένα Ασημίνα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να στηρίζεις τους φίλους σου. Και όπως είπες, να νιώθεις πολλές φορές πιο περήφανη για τη δική τους επιτυχία. Δείχνει πολλά για το δικό σου χαρακτήρα και αυτό. Εγώ να σας πω καλή επιτυχία στα όνειρά σας. Εσύ, Ασημίνα, τι διαλέγεις, ποια είναι η σχολή που θα βάλεις? Εγώ ιατρική θα βάλω. Θα είσαστε και οι δύο γιατροί. Ναι. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Και μακάρι να έχουμε τέτοια ωραία χαμόγελα και θέματα να συζητάμε πάντα. Τις δικές σας επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.